Δήμαρχε, ολοκληρώθηκε η παρουσία του Δήμου της ΚΟ και η παρουσίαση του νησιού μας καλύτερα στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση της Ουτρέχτης, όπου εκπροσωπήσατε ως αρχηγός της αποστολής την ΚΟ μαζί με την αντιδήμαρχο κυρία Βουκελάτου και με τον συνεργάτη σας τον κύριο Πικιόνι. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μας πείτε λίγο τι διεμήφθη στην έκθεση, μιας και είναι μια έκθεση που πάνω από 60.000 πέρασαν μόνο το 23 από την έκθεση. Αυτά είναι τα νούμερα τα οποία έχουμε από τους Ολλανδούς. Τουλάχιστον 60.000 άνθρωποι πέρασαν από αυτή την έκθεση το τριήμερο το οποίο ήσασταν στην Ουτρέχτη. Πραγματικά, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η ΚΟΣ είχε μια πολύ δυναμική και ιδιαίτερη παρουσία. Ήταν αποδοτική, ήταν παραγωγική και θεωρώ ιδιαίτερα φέτος, που για λόγους που δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τώρα, ο ΕΟΤ δεν είχε παρουσία. Ουσιαστικά, δηλαδή, η Ελλάδα είχε ισχνή παρουσία σε αντίθεση με άλλες χώρες. Η ΚΟΣ και 1-2 νησιά, ακόμα οι συμπλέγματα νησιών, κράτησαν όρθια την πατρίδα μας σε μια έκθεση που πραγματικά δεσπόζει στην Ολλανδική αγορά. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα θα έλεγα εγώ, θεωρώ ότι και φέτος το αποτύπωμα θα είναι θετικό. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι καλύτερο σε σχέση με αυτό το 2023 στην Ολλανδική αγορά. Είναι μια αγορά που μας ενδιαφέρει, μια αγορά που διαχρονικά στρέφει το βλέμμα της στην ΚΟ. Οφείλουμε να διατηρήσουμε επαρκώς τον έλεγχο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη αγορά, και θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε και με πάρα πολύ προσοχή πού αλλού στρέφει το βλέμμα της η Ολλανδική αγορά, ούτως ώστε να καλύψουμε και εμείς τα δικά μας νότα. Ήταν μια παρουσία, επαναλαμβάνω, πολύ επιτυχημένη. Η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού και Εθελοντισμού, η κυρία Βουκελάτου, έκανε και μια παρουσία εξαιρετικά επιτυχημένη και αυτοί στους ανθρώπους που προσήλθαν, στους επισκέπτες δηλαδή, για να δουν τι έχουμε να τους πούμε για την ΚΟ. Πολλά πράγματα έχουμε να πούμε σαφώς και είπαμε για το νησί μας. Και θεωρώ ότι το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η τουριστική έκθεση του Βερολίνου, που αποτελεί και παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Να πούμε βέβαια ότι η έκθεση αυτή, η οποία βρίσκονται όλοι οι μεγάλοι tour operators εκεί και είχε τεράστια παρουσία και η Ολλανδική αγορά στο κομμάτι του τουριστικού γίγνεσθε, διότι η Ελλάδα είναι πρώτη στις προτιμήσεις των Ολλανδών. Τις ημέρες που ήσασταν εκεί βγήκε και ένα άρθρο το οποίο αναλύεται τα top 10 νησιά προορισμούς που επιλέγουν οι Ολλανδοί τουρίστες μέσα από ένα πολύ δημοφιλές περιοδικό στην Ολλανδία, το Griekenland Magazine, το οποίο έβαλε την ΚΟ στην πέμπτη θέση και την Ρόδο στην έκτη θέση. Δύο σημαντικές θέσεις μέσα στη δεκάδα, και η ΚΟΣ και η Ρόδος, και νομίζω ότι θα ήθελα να αναφερθείτε και στο πόσο δημοφιλής είναι η ΚΟΣ στην Ολλανδία, μιας και είναι στις πρώτες επιλογές των Ολλανδών τουριστών και φάνηκε και μία αύξηση στη ζήτηση άνω του 10% σε σχέση με πέρυσι και ενδιαφέρον των Ολλανδών να επισκεφθούν την ΚΟ. Κοιτάξτε, είναι αυτά που σας είπα πριν, ότι φαίνεται ότι θα υπάρχει ένα θετικό αποτύπωμα και το 2024. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την επιλογή των Ολλανδών σε ελληνικούς προορισμούς, είναι μία σειρά από παραδοσιακούς ελληνικούς προορισμούς που έχουν έτσι μία ιδιαίτερη αναφορά σε αυτή την αγορά, όπως είναι, για παράδειγμα, η Κρήτη. Εμείς προφανώς θέλουμε να είμαστε ψηλά στις προτεραιότητές τους. Και σας είπα πριν ότι αυτή είναι η μέρημνα μας, δηλαδή δεν επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Αντίθετα, θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι που διακρίνεται και από μία εξωστρέφεια όταν κάνει διακοπές, δηλαδή αφήνει στην τοπική αγορά χρήμα, και εξ αυτού του λόγου θεωρώ ότι πρέπει πάντα οι κεραίες μας να είναι ανοιχτές, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε και τα κεκτημένα μας, αλλά και να προχωρήσουμε σε μία αύξηση των ποσοστών και να δώσουμε την δυνατότητα στην Ολλανδική αγορά να δει ακόμα περισσότερο το νησί μας. Κατά την πρώτη μέρα παρουσία σας στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη, είχατε και μια πολύ σημαντική συνάντηση. Αυτή τη συνάντηση με την Δήμαρχο Ουτρέχτης, την κυρία Ντάιξμα, όπου μαζί με δύο συνεργάτες της σας υποδέχτηκε στο γραφείο της, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, σε ένα εντυπωσιακό Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου η συνάντηση κράτησε πάνω από 35 λεπτά, σε πολύ καλό κλίμα, και νομίζω ότι έχετε αρκετά να μας πείτε από αυτή την πολύ σημαντική και συνάντηση ουσίας και όχι εθιμοτυπική. Πραγματικά, και καλώς το θίγεται, είναι η πρώτη φορά που η Δημοτική Αρχή της ΚΟ
και ίσως Δημοτική Αρχή από την πατρίδα μας έχει την δυνατότητα και την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον ή τη Δήμαρχο στην προκειμένη περίπτωση της Ουτρέχτης, γιατί είναι γνωστό ότι οι Ολλανδοί συνάδελφοί μας δυσκολεύονται λίγο, ίσως προφυλάσσονται, θα το έλεγα εγώ, να συνομιλήσουμε με συναδέλφους τους από το εξωτερικό. Άρα, λοιπόν, για μας ήταν και ευκαιρία και τιμή. Και πραγματικά είναι δύο προορισμοί, δύο περιοχές, η Κος και η Ουτρέχτη, που έχουν αρκετά κοινά στοιχεία. Ένα από αυτά που μας συνδέει, σαφώς, και είναι το ποδήλατο. Συζητήσαμε για την αστική κινητικότητα, συζητήσαμε για το πώς μπορεί να υπάρχει μία διάχυση της πληροφορίας και μετάδοση της γνώσης. Και το αμέσως επόμενο διάστημα θα έρθουν σε επαφή οι υπηρεσίες μας, προκειμένου να συζητήσουν τέτοια ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θέλαμε να δείξουμε ότι, και θεωρώ ότι το πετύχαμε με τον καλύτερο τρόπο, η ΚΟΣ είναι παρούσα, την ΚΟ πλέον την διακρίνει η εξωστρέφεια, η ΚΟΣ είναι ένας προορισμός όπου οι θεσμικοί εκφραστές αυτής συνεργάζονται σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κέρδος για την τοπική οικονομία και για την τοπική κοινωνία, το οποίο μεταφράζεται προϊόντος του χρόνου. Αναφερθήκατε πολύ σύντομα σε μια παρουσίαση την οποία έκανε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, η κυρία Βουκελάτου, ένα PowerPoint το οποίο ανέδειξε την ΚΟ ως έναν ποδηλατικό προορισμό, αλλά και ένα προορισμό με δυνατότητες πολλές εναλλακτικού τουρισμού. Βεβαίως, επίσης, οι Ολλανδοί μπορούν να δουν και όλα τα γύρω νησιά, αν έρθουν στην ΚΟ και το γνωρίζουν αυτό, ότι επισκεπτόμενος σε ένα νησί όπως η ΚΟ, έχει τη δυνατότητα να πας και σε άλλα γειτονικά μικρά νησιά. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό και να μας πείτε πώς σας φάνηκε εσάς η παρουσίαση. Ήσασταν από κάτω, είδατε την παρουσίαση. Πώς την κρίνετε εσείς, σαν πολίτης αυτού του νησιού, που βλέπετε μια διαφορετική εικόνα, πώς παρουσιάσαμε εμείς το νησί μας στο εξωτερικό? Θα σας πω ακριβώς την εντύπωση που μου δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια της παρουσίασης από την Αντιδήμαρχο του νησιού μας. Δυστυχώς έχουμε την τάση να υποεκτιμούμε ή να υποτιμούμε τα αυτονόητα. Η ΚΟΣ είναι ένας προορισμός ζηλευτός σε παγκόσμιο επίπεδο. Και όταν άκουγα να ξεδιπλώνονται ένα-ένα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου, έλεγα ότι και εγώ είμαι ένα κομμάτι αυτού του ευλογημένου τόπου. Πόσο μάλλον οι Ολλανδοί επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την υπομονή να ακούσουν για το νησί μας, ούτως ώστε να το επιλέξουν και ως προορισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την ΚΟ, πρέπει να προστατεύουμε το νησί μας, πρέπει να το αναδεικνύουμε. Τα πλεονεκτήματα που έχει η ΚΟΣ θα έχουν λίγοι προορισμοί, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε και τώρα. Είναι το ισχυρό μας όπλο και νομίζω ότι καθήκον και υποχρέωση της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής και στην παρούσα φάση και περίοδο βέβαια της δικής μας Δημοτικής Αρχής είναι να μεγιστοποιούμε το αποτύπωμα και να εισπράττουμε ως προορισμός και ως τόπος την υπεραξία από αυτό το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα. Και κλείνοντας, επειδή αναφερθήκατε και στην ισχνή παρουσία του ΕΟΤ αλλά και άλλων φορέων που τα προηγούμενα χρόνια υποστήριζαν την έκθεση τουριστικά από πλευράς Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή η ΚΟΣ στάθηκε μόνη της, στάθηκε επάξια και στάθηκε με ένα περίπτερο άνω των 18 τετραγωνικών μέτρων. Ένας αρκετά μεγάλος χώρος διαθέσιμος και για τις συναντήσεις και για με τα περίπτερα τα οποία, με τα stand τα οποία είχαν τοπικά προϊόντα του νησιού μας. Νομίζω αυτό το είδε και ο κόσμος, γιατί υπήρξε ένα σχετικό ρεπορτάζ στην δημοτική τηλεόραση. Θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο για αυτό, γιατί ήταν φέτος ισχνή η παρουσία από τον ΕΟΤ, οπότε έπρεπε εμείς να αντικαταστήσουμε και να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα. Υποκαταστήσουμε ουσιαστικά. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι ήταν μια αδυναμία του ΕΟΤ στην παρούσα φάση. Έχει να κάνει με τεχνικά ζητήματα στην διαχείριση των διεθνών εκθέσεων. Εγώ τα γνωρίζω, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Σημασία έχει το αποτέλεσμα ότι δεν κατάφερε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού να είναι παρόν. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, ούτως ώστε η Ελλάδα στο εξωτερικό, έστω και σε αυτό το επίπεδο των εκθέσεων, γιατί στην ψυχή και στην συνείδηση των επισκεπτών είναι πάντα ψηλά, να αποκτήσει ξανά φως και να αποκτήσει ξανά μία υπόσταση, γιατί δεν σας κρύβω ότι ένιωσα στενόχωρα όταν έβλεπα ότι εμείς ως νησί δίναμε έναν αγώνα για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα είναι πάντα αυτή που όλοι γνωρίζουν, και να βλέπω υποδιέστερους προορισμούς και χώρες της Ελλάδας να έχουν αξιοζήλευτα, θα έλεγα, περίπτερα.
Και ένα πολύ μικρό συμπληρωματικό ερώτημα πριν κλείσουμε. Βλέπουμε ότι συνεχώς αλλάζει και το promotion πάνω στον τουρισμό. Η προώθηση του τουριστικού προϊόντος μετατρέπεται και γίνεται ψηφιακή σιγά-σιγά. Όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι και άλλες χώρες, οι οποίες είναι γίγαντες στον τουρισμό, αναπτύσσουν το ψηφιακό κομμάτι της προώθησης του τουριστικού τους προϊόντος. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα είναι παροχημένες οι εκθέσεις και θα πρέπει ως Δήμος να σταματήσουμε να πηγαίνουμε και να έχουμε παρουσία διαδικτυακά και με πολλούς άλλους τρόπους, μιας και τα social media πλέον παίζουν εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο, αλλά και οι καμπάνιες μέσω του διαδικτύου είναι πλέον εφάμιλες της παρουσίας ενός προορισμού σε μια έκθεση όπως αυτή της Ολλανδίας? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί και έχει αναλυθεί επαρκώς. Αν υπό τη μεταβλητή αυτή, δηλαδή της εξέλιξης της τεχνολογίας, οι εκθέσεις, στις εκθέσεις μάλλον δεν χρειάζεται να είμαστε παρόντες. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε παρουσία για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι σε όλα τα επίπεδα πρέπει να υπενθυμίζουμε ποια είναι και πού είναι οικός και πού αξίζει να είναι οικός. Όταν λείπεις και σε αναζητούν, κάτι μπορεί να σημαίνει. Όταν είναι παρούσα δηλαδή οικός, μπορείς να διαπραγματευτείς τα πλεονεκτήματά σου και να πεις ποια είναι η ταυτότητά σου. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στις εκθέσεις έχεις τις δυνατότητες, και αυτό ουσιαστικά είναι το ουσιαστικό αποτέλεσμα, και γι' αυτό βρέθηκα και εγώ εκεί. Δεν βρέθηκα για να δω τις χιλιάδες των επισκεπτών των Ολλανδών. Βρέθηκα όμως να συζητήσω με ανθρώπους του τουρισμού, με ηγετικά στελέχη του τουρισμού, των tour operators κλπ. Που βρίσκονται κάθε χρόνο εκεί, ούτως ώστε και αυτοί να λάβουν γνώση ποια είναι οικός αυτή την περίοδο, ποια είναι η θεσμική πολιτική έκφραση και πού θέλουμε να πάμε την ΚΟΠ, ποιες είναι οι δυνατότητες, να συζητήσουμε ποια είναι τα πλαίσια της συνεργασίας που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και σε κάθε περίπτωση να καλλιεργήσουμε και να εδραιώσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Θεωρώ λοιπόν ότι οικός θα είναι παρούσα με αυτή τη συλλογιστική όμως στις διεθνείς εκθέσεις τις κυριότερες. Και από εκεί και πέρα, την παρουσία της στα social media μέσω μιας χάραξης στρατηγικής για τον τουρισμό, σαφώς και θα την δούμε και σαφώς είναι πολύ πολύ ψηλά, αν μου επιτραπεί και ως να πω ότι είναι πρώτη προτεραιότητα η ισχυρή παρουσία μας στα social media, γιατί οικός σε μηδενικό χρόνο ουσιαστικά μπορεί να ταξιδέψει στα πέρατα του κόσμου και να γίνει γνωστή και εκεί που σήμερα δεν είναι.